Γεια σας φίλοι ψαράδες, και σήμερα ξανά ψαρματάκι, ένα light spinning. Αυτή τη στιγμή έχω πιάσει ένα λαβράκι, το έχω πιάσει από τη ράχη, περνούσε τυχεία του καημένο και πιάστηκε, ορίστε. Θα το απελευθερώσω, μικρό λαβρακάκι είναι, ας μεγαλώσει πρώτα. Εδώ και ο δεύτερος βαράει. Τι λέει, έχουμε τίποτα? Bye. Έχει το παρόν. Ο ήλιος σιγά σιγά ανατέλει. Θέμα χρόνου είναι. Θα το αφήσουμε το καημένο. Άντε στο καλό. Έρχομαι να μάθω. Εδώ έχουμε μία σύλληψη. Για να δούμε τι έχουμε εδώ. Ο ίδιος μας ξανάρθε. Ρε το μικρούλι. Μινάει πολύ. Βγάλε τον να τον διώξουμε. Ρε το λάβατε. Βολίδα, να το πετάς πιο μέσα για να μην χτυπάει. Τι βγαίνει, κάτι καλό? Κοκάλι, κοκάλι. Κοκάλι είναι. Ωραίο κοκάλι. Να τσου. Για να ήρθαν τα κοκάλια, τέρμα τα λαβράκια. Ναι. Ναι, αυτό είναι. Αυτά είναι ωραία κοκάλι. Κοκάλι καλό. Ναι, ωραίο κοκάλι. Μαζί με φύκια βέβαια. Δεν πειράζει. Να, ορίστε. Είδες. Αυτό ήταν πιο βαρύ. Είδες. Τσάκησες και ένα κοκάλι. Φουλ φύκια εδώ. Σήμερα βγαίνει πολύ φυκιάδα, αλλά παρ' όλα αυτά ψαράκι βγαίνει. Είναι καλό κοκάλι εδώ. Είναι ωραίο. Άλλη μία σύλληψη έχουμε εδώ. Για να δούμε. Σαν κοκάλι χτυπάει. Νάτος. Λοιπόν, φιλαράκος από μέσα. Εδώ έχουμε άλλο ένα χτύπημα, ένα strike. Πάει να βγει έξω τώρα την εκβολή. Κοίτα που με πάει, Δημήτρη. Κοίτα που πάει. Έξω, έξω, να το. Κάτσε λίγο. Αυτός πρέπει να είναι κύριος Λαβράκος. Ο κύριος Λαβράκος. Στα όρια. Να το σου κύριος. Να δοκιμάσω και μέσα στο ποτάμι. Δεν έχουμε κάτι επιθέσει από μικρά λαβράκια. Σε σχέση με την προηγούμενη φορά το ποτάμι έχει φουσκώσει παραπάνω. Την προηγούμενη φορά κάπου εδώ ψάρευα, μπορούσα και πατούσα, τώρα έχει γεμίσει με νερό εκεί. Να.
Στην απέναντι όχθη το πέταξε. Μια χαρά. Και προηγουμένως έπαιξα εδώ καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Περίπου κατά τις 2 τα ξημερώματα έπαιξα, μετά κατά τις 3 τα ξημερώματα ξανά έπαιξα, μετά κατά τις 4.30 τα ξημερώματα έπαιξα. Δεν είχε κάτι μέσα. Λέω, μήπως κρύφτηκε ένα μεγάλο λαβράκι μέσα στο ποτάμι. Έχει και καλό βάθος εκεί πιο πέρα, οπότε σε τέτοια μέρη μπορεί να κρύβονται και τα λαβράκια. Κυρίως ένα μικρό μικρά λαβρακάκια τώρα, κεφάλαια είναι, παίζουν. Σήμερα παίζω, κάνω spinning με το καλάμι της Pregio. Πολύ καλό καλάμι. Πολύ ευχαριστημένος από το καλάμι, καλές βολές, καλή ευληγησία. Πολύ ευχάριστο καλάμι. Δηλαδή έβγαλε αξιόλογο καλάμια spinning η εταιρεία της Pregio. Η εκβολή έχει γεμίσει με πολύ φυκιάδα, πάρα πολλά φύκια, ρίχνεις μέσα και η μπομπάρδα μαζί με το ψαράκι μαζεύει πολύ φύκια. Τώρα μέσα στο ποτάμι δεν έχει φύκια, αλλά μόλις πας προς την θάλασσα μεριά γίνεται χαμός. Οπότε το ποτάμι δεν μας έδωσε τίποτα, πάω από τη θάλασσα μεριά. Α, κάτι βγάζει απέναντι. Μικρός, ε! Μπορεί να είναι κοπάδι. Μπορεί να είναι κοπάδι. Μικρό. Λαβράκι ή κοκάλι. Λαβράκι. Διώξτε τον, στείλ τον πίσω. Σήμερα έχει πολλά μικρά λαβράκια. Και εδώ βλέπουμε τις πατημασίες, αυτές εδώ από αγριογούρουνο. Ήρθε να πιει νερό στο ποτάμι μάλλον. Πού το, για να δούμε. Λαβράκι ρε, ότσο, ορίστε. Άντε, ο Λαύρακος. Ο Λαύρακος βαράει βαθιά. Μη βιάσω. Αυτός είναι ο Θεργάλος. Αυτός θα πάει πίσω. Τι σε σύρε, τι σε σύρε.
Νότσο. Ούτε σαρδέλα να ήταν. Άσε το καλό. Άλλη μια διάβαση ποταμού. Κρύο το νερό στο ποτάμι. Είναι και πρωί ακόμα. Τι καλά. Παγωμένα τα νερά. Μια βαρκούλα βλέπω στο βάθος. Λοιπόν, πάμε με κυκλικά που είναι και πιο ρηχά. Δεν βλέπω σήμερα κοκάλια τόσο πολλά. Ίσως να είναι και λίγο πιο μέσα, δεν ξέρω, θα φανεί τώρα. Ίσως να είναι και στην άλλη παραλία που δεν έχει τόσα φύκια. Σαν να πήγα πολύ μέσα εγώ. Πάμε πιο έξω. Από εκεί θα πάμε, ωραία, μια χαρά. Λίγο πιο μέσα να ρίξουμε, να δούμε τι γίνεται εκεί μέσα. Πολλές φορές εδώ μέσα είναι τα ψάρια, στα ρηχά, αλλά δεν έχει κάτι αξιόλογο, έχει και πολλά φύκια εδώ μέσα, μαζεύουμε φύκια. Εχθές ήταν αναστατωμένη η θάλασσα και σήμερα, παρόλο που δεν έχει κύματα, έχει φύκια. Ορίστε. Α, έτσι γίνεται διαρκώς. Θα δοκιμάσω λίγο απέναντι που βλέπω να είναι πιο καθαρά τα νερά. Η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει, το πρωί είχε μια ψύχρα, αλλά τώρα σιγά σιγά ζεσταίνει ο καιρός. Θα ρίξω και μία προς το ποτάμι. Α, κάτι χοροπήδηξε και κανένα σκέφαλος τρομαγμένος ανε. Πάω στην άλλη εκβολή. Μήπως και βρω κάτι καλύτερο. Στην προηγούμενη εκβολή δεν είχε, σήμερα δεν έπαιξε κάτι. Επαναλαμβάνω, το καλάμι της Spreggio σειρά Mission κάνει πολύ καλές βολές. Για να δω, είναι και, αν δεν κάνω λάθος, 10.36. Τι και λέει τώρα, είναι 2.60, 10.36. Έχω μπομπάρδα 30 γραμμαρίων και την πετάει πάρα πολύ καλά. Στην ουσία μόνο του το καλάμι ρίχνει, φορτώνει πολύ καλά. Πολύ καλές βολές. Οι εξερυχές παραλίες είναι ό,τι πρέπει. Και ευχάριστη λαβή και αρκετά ψηλό το καλάμι. Εντάξει, κλασικά αυτά τα κάρμπον που χρησιμοποιούν. Λοιπόν, φτάνω στην άλλη εκβολή. Για να δω αν έχει κάτι εδώ. Έχω φτάσει στην κύρια εκβολή. Η ώρα έχει πάει ήδη 7.30.
Σηκώνει αέρα σιγά σιγά, σηκώνει κύματα. Α, κάτι έχουμε εδώ. Σαν κουκάλι χτυπιέται. Διαρκή συνεχόμενα γρήγορα χτυπήματα είναι φέρναν κουκάλι. Για να δούμε. Όντως είναι ένα καλό κουκάλι. Λοιπόν, άρα βλέπω σήμερα μάλλον είναι σε αυτή την εκβολή τα ψαράκια. Για να δούμε, μακάρι να είναι εδώ. Ορίστε, ένας ωραίος. Το κουκάλι έχει χαρακτηριστικό τσίμπημα, κάνει πολύ καλή δυνατή επίθεση και μετά συνεχόμενα χτυπάει, συνεχόμενα. Λες και το καλάμι παθαίνει ηλεκτροσόκ. Κάτι πάλι χτυπάει, νάτος, νάτος, έλα, νάτος, όχι ρε, α, το πιάσα, νάτος. Έκανε επίθεση και τελικά πιάστηκε, νάτος. Αυτό είναι αρκετά μικρό, το πετάξω πίσω. Οπότε σήμερα το κοπαδάκι με κοκάλια βρίσκεται σε άλλο, σε αυτό το μέρος. Να δούμε. Έλα, πάμε παρακάτω. Έλα. Συνήθως τα μεγαλύτερα κουκάλια βρίσκονται αρκετά πιο πίσω. Για να δούμε. Ισχύει κάτι τέτοιο εδώ τώρα. Να, πάλι πίθηση δέχομαι. Αλλά πρέπει να ήταν πιο μικρό αυτό. Να, έλα. Το πιάσαμε. Να τους. Κοιτάξτε τι έχω εδώ, έχω πιάσει ένα κοκάλι και δεν έχω που να το πιάσω τώρα και κολυμπάει προς την ξερά, προς την στεριά από μόνο το νότο. Θα το πάω σιγά σιγά, δεν έχω που να το βάλω τώρα εδώ πάνω μου. Νάτσι, όμορφος. Κοιτάξτε πως κολυμπάει. Πολύ μέσα μπαίνει όμως. Βγήκα αρκετά μέσα για να το βγάλω. Ωραία το αναλύτη. Άλλος ένας λάβρακος. Και αυτό θα το στείλω μέσα. Χτυπάτησε εδώ ένα. Καλά που με τρίβησε το πόδι μου. Γεια σου λάβρακε. Καλή βολτούλα. Βαλίδα τύπος. Πριν από λίγη ώρα είδα ένα λαβράκι να κυνηγάει το χυλάκι μου, αλλά στο τέλος γύρισε και έφυγε.
για να δούμε αν το καταφέρω αυτό το ψαράκι. Κάπου εκεί μέσα κάθεται. Βλέπω ότι είναι δειλός, δεν τολμάει εύκολα να κάνει επίθεση. Λένε το ψάρι που, έχει, που βλέπεις δεν το πιάνεις. Με το βλέπα, έκανε επίθεση, το είδα, θα φανεί τώρα. Καλούτσικο ήταν. Δεν θέλει να φάει. Και τώρα η ώρα είναι του φραπέ. Ό,τι μεζέ βγάλαμε, βγάλαμε. Τώρα έχει φραπεδάκι. Κλασική φράπα για σκληροπυρηνικούς. Ούτε φρεντάκια, ούτε καπουτσινάκια. Τι έχει ψάρι? Μουρμούρα, 400 περίπου. 350. Δεν σε δώρε. Μαζί με δώρο φύκια. Όλο το βράδυ αφήσαμε. Μουρμούρα καμένη ψόφισε. Η μουρμούρα καμένη είσαι εγώ. Του παπούτσι μου, του πόδι μου είναι 44. 44 νούμερο, είσαι εγώ. Καημένη μουρμούρα όλο το βράδυ ήταν αγκιστρωμένη, ψόφισε καημένη. Έτσι εδώ. Τώρα έχουμε να καθαρίσουμε πολλά φύκια. Και το δεύτερο καλάμι γεμάτο φύκια. Τα παρατήσαμε τα καλάμια και είχαμε πάει για spinning. Και όλο το πρωί παίζαμε spinning. Τώρα να το βγάλω λίγο αυτό. Να δω μήπως έχει κανένα ψάρι κι αυτό. Και έτσι τώρα που το βγάζουμε είναι γεμάτο με φύκια. Σαν να βγάζουν παραγάδι τώρα. Τώρα θα το απλώσω κατά μήκος της παραλίας και σιγά σιγά θα το καθαρίσουμε το καλάμι. Μπελάς είναι αυτός, αλλά θα αφήσαμε αρκετή ώρα και έγινε αυτό. Χαρήκαμε εκεί στο spinning που παίζαμε με τα κοκάλια και τα ξεχάσαμε τα καλάμια, είδου το αποτέλεσμα. Στο άλλο είχε ψάρι, τώρα δεν είχε κουνηθεί κανένα κουδουνάκι. Εντάξει, τώρα αν είχε και 10 κιλά φύκια, τι να κουνηθεί το κουδουνάκι. Σταθερό θα ήταν. Το άλλο το ψάρι το ζυγίσαμε, σχεδόν 350, την άλλη μουρμούρα τη ζυγίσαμε, είναι σχεδόν 350 γραμμάρια. Μια πολύ αξιόλογη μουρμούρα.
Τέτοιες μουρμούρες τις θέλουμε. Τις αγαπάμε. Αυτό δυστυχώς ψαράκι δεν έχει. Εντάξει, ο Αρίας. Κοίτα το κάτω, όλο η σειρά. Πω, πω. Παλεύω με τα φίδια. Πάει και αυτό το ψάρεμα. Κουραστήκαμε όλη νύχτα ύπνη. Πρωί spinning. Το μεζέ μας το πήραμε τώρα σπίτι. Άντε τώρα το ψάρεμα αύριο. Ξανά. Άντε αυτά μέχρι στιγμής αυτά.